Καλημέρα. Λίγο βιαστικά σήμερα. Είπα να κάνω vlog. Κάτσε λίγο για να με κόψω το κεφάλι. Είπα να κάνω vlog, αλλά δεν το έκανα από την αρχή της ημέρας. Η ώρα είναι κάπου στις 12 παρά. Έχουμε ξυπνήσει από τις 10.30 με 11 παρά. Φάγαμε το πρωινό μας. Κάναμε και τις δουλειές του σπιτιού. Και επειδή σήμερα έχει λαϊκή, θέλω να πάω σίγουρα στη λαϊκή. Σε περιμένω. Θέλω να πάω σίγουρα στη λαϊκή τώρα και να πάω να πληρώσω κάτι λογαριασμού. Οπότε θα σας πάρω μαζί μου σε όσα μπορώ, γιατί θα πάω με τα μωρά. Με τα μωρά. Και θα έρθω μετά και τα λέμε. Και δεν ξέρω βασικά πώς θα κυλήσει το πρόγραμμα. Απλά σας λέω ότι πάω για ψώνια και ούτω καθεξής. Θα σας δείξω τώρα πώς έντυσε και τα μωρά. Η Εβελίνα είναι έτοιμη. Η Εβελίνα εδώ. Και φύγαμε. Στο αμάξι, βάλαμε και τις ζώνες μας. Βαριέμαι. Ναι, ναι. Βαριέμαι τόσο πολύ να πάω, αλλά πρέπει να τις κάνω αυτές τις δουλειές. Οπότε ξεκινάω, η ώρα είναι 12 παρά, έχω βγει πάρα πολύ αργά. Αλλά, τι να κάνουμε. Φτάσαμε και είμαστε έτοιμοι να μπούμε στη λαϊκή. Μόλις μπήκα μέσα στο αμάξι, τελείωσαμε από τη λαϊκή, πήραμε κάποια βασικά πράγματα που μας έλειπαν. Γκρίνια πίσω. Εντάξει, έχω κουραστεί πάρα πολύ, ζεστάθηκα τόσο πολύ. Πάω που λέτε τώρα τράπεζα και θα πάω να πληρώσω λογαριασμούς. Εάν δεν μπορέσω να τα κάνω μαζί τους γιατί γκρινιάζουν, θα τα κάνω αύριο και πάμε σπίτι. Θα σας μιλήσω από το σπίτι τώρα γιατί τα παιδιά πίσω δεν με αφήνουν σε σπίτι. Εν τέλει πήγα τράπεζα και ήθελα να πάω και στις δύο τράπεζες, και στην Alpha Bank και στη Eurobank. Πήγα στην πρώτη τράπεζα και παρκάρω όλα καλά και βγαίνοντας συνειδητοποιώ ότι δεν έχω την κάρτα μαζί μου. Άρα τζάμπα πήγα. Τζάμπα έβγαλα τα μωρά, άντε πάλι να τα βάλω πίσω, να τους βάλω πάλι τις ζώνες, να μπω κι εγώ, να ξεπαρκάρω, να βγω. Κουράστηκα ήδη. Πάω στην άλλη την τράπεζα, κάνω ό,τι είναι να κάνω, τη δουλειά μου, ρε παιδί μου. Και μετά πήγα στο μασούτι. Τώρα δεν ξέρω καν τα λεφτά, τέλος πάντων. Μετά πήγα στο σούπερ μάρκετ. Πήρα και εκεί κάποια πράγματα. Κουβάλισα και τα μωρά και τα πράγματα στο σπίτι. Και αύριο έχω και άλλες δουλίτσες σχετικά με την τράπεζα. Οπότε θα τις κάνω αυτές πρωί-πρωί, γιατί έχω ήδη ένα ραντεβού στις 10 η ώρα. Οπότε με το που τελειώσω από εκεί θα κάνω και τις υπόλοιπες δουλειές μου που δεν έκανα σήμερα. Επίσης δεν πήγα σήμερα να πληρώσω κάτι λογαριασμούς που ήθελα να πληρώσω, γιατί είχα πραγματικά κουραστεί με δύο μωρά και είχε πάρα πολύ ζέστη. Βγάλε καροτσάκια, βάλε καροτσάκια, ζώνες τα λοιπά. Οπότε τώρα θα σας κάνω ένα haul για το τι πήρα και στη λαϊκή και στο σούπερ μάρκετ και πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να δούμε τι έχω πάρει. Και μετά από αυτό, τι θα κάνω, μάλλον θα ξεκινήσω, να δω λίγο και την ώρα, θα ξεκινήσω να κάνω το φαγητό των παιδιών. Οπότε θα βάλω λίγο ριζάκι μάλλον να κάνω, φτιάξω, και επειδή έχω κρέας και είναι έτοιμο, μόνο το ριζάκι θα φτιάξω και είμαστε εντάξει. Πάμε να σας δείξω σιγά σιγά τι έχω πάρει. Λοιπόν, από λαϊκή, καταπληκτικό. Αχ, τι ωραία, έλατε να δείτε λίγο τι είμαι εγώ. Αυτή είμαι εγώ. Φανταστική. Τέλεια. Μπράβο. Μπράβο, φτιάξε με κι άλλη. Ναι, κάνε με. Εντάξει, μέσα. Λοιπόν, πήρα μπανανούλες. Γενικά, μου αρέσει πιο πολύ να ψωνίζω τα φρούτα από τη λαϊκή, γιατί είναι πιο ποιοτικά, βιολογικά κτλ. Ενώ στο σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω, ρε παιδί μου, δεν μου αρέσουν τόσο πολύ.
πήρα αχλαδάκια. Τώρα σας δεν πήρα δύο, ας πούμε, αλλά σας δείχνω τι πήρα και... Τέλος πάντων. Λοιπόν, πήρα μιλαράκια. Πήρα νεκταρίνια που είναι φανταστικά, τα δοκίμασα. Είναι φανταστικά. Και το τελευταίο που πήρα είναι κουτσομούρα. Τώρα δεν θα την ανοίξω προφανώς, αλλά εδώ είναι κουτσομούρα και την κάνω για τα μωρά. Αυτά από τη Λαϊκή και πάμε για το σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, πήρα αυτά εδώ τα κρίσπις με σουσάμι που είναι φανταστικά και αυτά. Εγώ πάνω βάζω Φιλαδέλφια, μπορεί να βάλω και λίγο αγκουράκι, έτσι λεπτή φετούλα ή ντοματούλα, είναι φοβερά για βράδυ ειδικά. Πήρα αυτά τα Soft Kings, που είναι τα πιο ωραία μπισκότα. Πήρα τα γιαουρτάκια αυτά, τα κλασικά που τρώει η Νεφέλη. Πήρα γιαουρτάκια που τρώει η Ευελίνα. Πήρα γαλοπούλα καπνιστή. Πήραμε βουτυράκι και άλλα γιαουρτάκια εδώ. Πήρα, θέλω να φτιάξω cheesecake μία από τις επόμενες μέρες και θα το τραβήξω σίγουρα σε βίντεο. Θα προσπαθήσω να μην βγει τόσο μεγάλο όσο γιουβαρλόσουπα που τράβηξα. Οπότε θέλω να φτιάξω cheesecake. Και πήρα κάποια υλικά που χρειαζόμουν. Πήρα κρέμα γάλακτος, 38% λιπαρά. Πήρα τα digestive, πήρα τις μάρκες, ρε παιδί μου, του σούπερ μάρκετ. Δεν πήρα αυτά εδώ τα κλασικά. Και άλλα γιαουρτάκια. Πήρα τυρί κρέμα, που τα χρειαζόμαστε και αυτά για το cheesecake. Πήρα και αυτά εδώ τα μπισκότα, τα ήθελε η Νεφέλη, και αυτά τα digestive είναι. Και από πάνω από το cheesecake δεν θα βάλω βύσσινο, θα βάλω μαρμελάδα φράουλα. Το έχω ξαναφτιάξει, οπότε θα σας δείξω και εγώ πώς τη φτιάχνω. Αυτά έχω πάει, θα τα τακτοποιήσω τώρα και θα ξεκινήσω να κάνω το ριζάκι, γιατί τα παιδάκια μου θα φάνε ριζάκι. Α, δεν έχω πάρει μόνο αυτά, έχω πάρει και αυτά, βανίλιες. Αυτά, τα λέμε. Άντε τώρα η τακτοποίηση. Μυθικό! Λέστε. Τέλειο! Αυτό που έφτιαξα. Τι μωρό μου. Τι είπατε για αυτό που έφτιαξα. Τι είπανε για αυτό που έφτιαξα. Τι εννοείς ωραίο. Ότι είναι φανταστικό. Αυτό εννοώ. Θέλω να, γιατί έχω καθαρίσει και το μόνο που μένει να βάλω και το πλυντήριο. Δεν καθάρισα σήμερα, χθες, και το μόνο που μένει να βάλω το πλυντήριο. Και πάω για το ριζάκι. Αυτά. Και η ώρα είναι 1:20.
έκανα τελικά κρυθαράκι, δεν τους έβαλα, ριτζάκι που έλεγα. Οπότε θα φάνε αυτό με κρεατάκι. Γιατί? Γιατί? Σκέφτομαι να φτιάξω μία καρμπονάρα να φάω, αν και έφαγα και χθες, αλλά δεν ξέρω, θέλω πάρα πολύ να φάω. Η κάμερα μου είναι φουλ βρώμικη. Καλύτερα, δεν ξέρω. Ναι, καλύτερα. Λοιπόν, και που λέτε, λέω να φτιάξω να φάω καρμπονάρα. Οπότε έχω κρέμα γάλακτος, δεν έχω, πώς λέγεται, δεν έχω μπέικον, αλλά θα βάλω γαλοπούλι. Και έχω και τυράκι, οπότε θα την κάνω και τα λέμε την ώρα του φαγητού, γιατί δεν ξέρω να το τραβήξω, λέτε. Τέλος πάντων, θα δούμε. Είμαι στη φάση που περιμένω να βράσει το νερό. Για να βάλω μέσα τα μακαρόνια και θα φάω, θα πλένω παπιάτα και θα πάω να πλώσω τα ρούχα γιατί είναι σχεδόν έτοιμα, οπότε πιστεύω σε ένα δεκάλεπτο θα πάω να τα πλώσω κιόλας και μετά θα κάτσω στον καναπέ μου μέχρι να ξυπνήσει η Ευελίνα. Η Ευελίνα θα ξυπνήσει γύρω στις 3.30 με 4, γιατί κοιμάται πολύ το βράδυ. Κοιμάται από τις 9 μέχρι και τις 10-11 το πρωί. Οπότε, όσο χρόνο μου μένει, θα κάτσω να ξεκουραστώ. Αυτά. Τα λέμε. Όταν θα βάλω μέσα τα μακαρόνια και θα φτιάξω μετά τη σάλτσα. Παιδιά, εγώ έκανα κάτι light να φάω. Δεν έβαλα και πολύ μεγάλη μερίδα. Ίσα-ίσα, μωρέ, να ξεχυλίζει λίγο από το πιατάκι. Και έβαλα δίπλα το νερό μου για να μην με φουσκώσει. Τέλος πάντων, γιατί το ήθελα πάρα πολύ να το φάω, οπότε τώρα θα ξεκινήσω να τρώω. Συν 4 κιλά σίγουρα, έχω κατασκάσει, έχω καταφουσκώσει, άφησα λίγα θα τα φάω η Νεφέλη και ήρθα να πλένω λίγο τα πιάτα και πάω να
κρεμάσω τα ρούχα και να ξαπλώσω. Λοιπόν, η ώρα είναι 3 και 10. Νομίζω ότι έχω μόνο 20 λεπτά με 50. Δεν ξέρω, θα δείξει. Έχω τελειώσει την κουζίνα, λαμπίκο. Και άπλωσα και τα ρούχα. Και ήρθα εδώ στον καναπέ για να δω καμιά ταινία στο Netflix. Δεν ξέρω τώρα, εάν μου αρέσει. Έχω βάλει αυτό που λέγεται φύλλα με 3. Δεν ξέρω αν έχω δει τα άλλα 2 δηλαδή, αλλά θα το δω και βλέπουμε. Αν δεν μου αρέσει θα το παρατήσω και θα ασχοληθώ με το κινητό. Αυτά. Πάντως μέχρι να ξυπνήσει το μωρό θα κάτσω στον καναπέ και δεν θα κουνηθώ. Τα λέμε μόλις ξυπνήσει και αν κάνουμε και κάτι. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 5 και έχει φύγει η ξαδέρφη μου γιατί ήρθε για λιγάκι για να δει τα μωρά. Εγώ τώρα γράφω μια παραγγελία που θέλω και θα την ετοιμάσω για να τα στείλω σήμερα τα δέματα. Οπότε θα κάνω αυτό και κατά τις 7 είπαμε θα βγούμε για μια βόλτα με τα μωρά με την ξαδέρφη μου. Οπότε... Και θα έρθουμε το βράδυ και θα κοιμηθούμε μαζί. Οπότε, αυτό θα κάνω τώρα. Θα τελειώσω λίγο τις παραγγελίες που θέλω. Και μετά, ίσως λίγο καθαρίσω το σπίτι, γιατί σε κάποια σημεία στο δωμάτιο των κοριτσιών είναι λίγο... οπότε θα κάνω αυτά. Τα λέμε όταν θα κάνω κάτι άλλο. Έχω τελειώσει το δωμάτιο των κοριτσιών και σκουγαρίζω τώρα και το σαλόνι. Το έχω βάλει σκούπα και σφουγγαρίζω τώρα και δεν ξέρω αν θα πάμε βόλτα τελικά, είμαι πάρα πολύ κουρασμένη και θα δούμε τι θα κάνουμε. Θέλω να τελειώσω το σφουγγάρισμα, να κάνω κάτι τζάμια στο δωμάτιό μου γιατί είναι χάλια και βλέπουμε. Στην φάση που έχω βγάλει όλο το κρεβάτι για να το καθαρίσω, δείτε τι γίνεται κάτω, ήου δηλαδή. Οπότε θα συνεχίσω λίγο αυτό εδώ κάτω το κρεβάτι και τα λοιπά. Το καθαρίσω και θα καθαρίσω και εκεί πίσω. Αυτό θα κάνω λίγο πολύ και τα λέμε αργότερα. Και είμαι που λέτε σε αυτήν εδώ τη φάση που έχω τελειώσει τα πάντα. Δεν ξέρω αν θα βγούμε βόλτα και δεν ξέρω αν το ξαναείπα. Και τα ίσως τα παιδιά μπανανούλα. Κούκλα. Και 7 ρε παιδιά, δεν ξέρω. Κουράστηκα. Είναι 7 παρά 5. Και... Τι κάνεις, χορεύεις. Παιδιά, τι να σας πω. Είμαι για να μπω στο Λίβανο και να καθαριστώ. Το μωρό μου είναι χαλιά. Πρέπει να το κάνω οπωσδήποτε. Και λέω να φάω ένα μισόφ. Δεν υπάρχει το πόσο ωραία μπισκότα είναι. Τα πιο ωραία μπισκότα που θα φάω. Μην δίνετε σημασία σε ό,τι γίνεται πίσω. Δεν δίνω εγώ. Είναι τα πιο ωραία μπισκότα πραγματικά. Είναι τόσο μαλακά. Είναι κάτι ενδιάμεσα με κέικ και μπισκότο. Και έχει διάφορες γεύσεις. Έχω πήρε φθηνά. Ακόμη
Τίποτα, ένα λεπτό, χωρίς λόγο. Απλά. Παιδιά έχουν φάει και τι δεν έχουν φάει. Γιαούρτια, μπανάνες, χυμούς. Πάλι από πίσω μου για να φάνε αυτό. Δηλαδή έλας, αφήστε με να φάω. Η ώρα είναι 7. Θα βγούμε, δεν θα βγούμε. Τι να σας πω. Θα κλείσω το βίντεο κάπου εδώ γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε τι συμβαίνει εδώ. Τι να σας πω. Κλείνω το βίντεο εδώ και τα λέμε αύριο το πρωί. Δεν θα κάνω τίποτα άλλο. Θα συμμαζέψω αυτό το χάος που συμβαίνει εδώ και θα περιμένω την ώρα για να φύγουν τα μωρά, για να πάνε τα μωρά για ύπνο. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Εύχομαι να είναι λίγο καλύτερο το επόμενο βίντεο από αυτό. Δεν είχα πραγματικά κάτι να σας δείξω. Αυτά. Καλό βράδυ, καλημέρα. Ό,τι ώρα και το βλέπετε, ό,τι ώρα το ανεβάσω εν τέλει. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Φιλάκια.